Όταν δεν υπάρχει είδηση, φτιάχνεις μία. Καιρό είχαμε να κάνουμε τέτοιο βίντεο. Τόσο καιρό μάλιστα που πίστευα ότι κάτι παίζει να έχει αλλάξει. Τελικά όχι, δεν άλλαξε τίποτα και όπως φαίνεται δεν θα αλλάξει. Δεν ξέρουμε ποιος πρωτοέφτιαξε την είδηση, αλλά δεν έχει και πολύ σημασία. Έτσι κι αλλιώς είναι ανυπόγραφη, οπότε ας ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στα μέλη μας με το επίπεδο του Γαλάζιου Καρχαρία, τον CV94080 και Παναγιώτης Μπουγάς. Thriller στην Ισπανία. Καρχαρίας επιτέθηκε σε τουρίστες στα ρηχά της παραλίας Las Palmas. Όχι φίλε δημοσιογράφε, δεν θα σε διαβάσω ακόμα. Θα δω πρώτα το βίντεο και μετά θα διαβάσω το άρθρο σου. Στο βίντεο 15 δευτερολέπτων που μας έρχεται από τη μαγευτική Las Palmas, βλέπουμε έναν σφυροκέφαλο καρχαρία, κατά πάσα πιθανότητα του είδους σφύρνα μοκαράν ή μεγαλοζύγαινα, να κολυμπάει με μεγάλη ταχύτητα προς τα ρηχά. Ξαναλέω, δεν είμαστε σίγουροι για το είδος ακόμα. Δύο παιδιά τρέχουν παράλληλα με την ακτή και μετά από λίγο βλέπουμε τον καρχαρία να στρίβει και να απομακρύνεται κολυμπώντας ξανά προς τα ανοιχτά. Δεν ξεκινάμε καλά, δημοσιογράφε. Θα διαβάσω το άρθρο σου τώρα, μπας και. Τον τρόμο έζησαν οι επισκέπτες του Las Palmas στα Κανάρια νησιά στην Ισπανία όταν δέχτηκαν επίθεση από καρχαρία, ο οποίος κολύμπησε έξω στα πολύ ρηχά νερά της παραλίας. Ποιος δέχτηκε επίθεση, μωρέ, ποιος? Στο βίντεο που κυκλοφόρησε φαίνεται το πτερύγιο του καρχαρία να σχίζει τα κύματα καθώς κατευθύνεται κατευθείαν προς την ακτή, προκαλώντας το φόβο όσων ήταν στο σημείο. Μία νεαρή γυναίκα τρέχει μακριά από τον καρχαρία που πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής την ακτή. Με το πτερύγιο και την ουρά του να είναι ευδιάκριτα πάνω από την επιφάνεια του νερού και μόλις λίγα μέτρα μακριά από την άμμο. Και καλά που έτρεξε λόγο. Είναι γνωστό ότι οι καρχαρίες αν δεν μπορούν να σε πιάσουν μέσα στο νερό βγαίνουν έξω. Στην άμμο. Ο καρχαρίας τελικά γυρίζει και ξανακολυμπάει στη θάλασσα προς μεγάλη ανακούφιση των θεατών. Ανακούφιση των θεατών. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας, 15 Ιουλίου 2024 και υπογραμμίζει τον αυξανόμενο αριθμό των επιθέσεων σε δημοφιλείς ισπανικές παραλίες φέτος. Όπα. Για ποιον αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων μιλάς, ρε? Στην Ισπανία η τελευταία επίθεση συνέβη το 2023 από έναν γαλάζιο καρχαρία και είχε ως αποτέλεσμα μικρές αμοιχές σε έναν άντρα στη Βαλένθια. Μέχρι και τον Απρίλιο του 2024 δεν έχει καταγραφεί καμία άλλη επίθεση καρχαρία στην Ισπανία. Και μάντεψε, ούτε αυτή που μας έχει πασάρει σαν επίθεση θα καταγραφεί. Γιατί πολύ απλά δεν είναι επίθεση. Είναι ο τρόπος κυνηγιού ενός καρχαρία σε κάποιο ψάρι. Όπως γίνεται παντού στον κόσμο. Δες εδώ. Και εδώ. Dude, I'm big. Get out the water. No, he's coming. Come on, go, go, go. Eat a fish. Eat a fish. Dude, these people have no. Dude, they. Get in. He's eating that. Going after that stingray. And that stingray is right by them. Yeah, now run. Video. Whoa, I am videoing it. I think they finally figured it. No, he doesn't. He'll bite their legs. Dude, what a get out the water. And this dummy down here. That is a massive shark. He ate. And it came all the way up to knee level in the water. He got it, huh? Yeah. Who do you think? Stingray? Fuck that, huh? Έτσι κυνηγάνε οι σφυροκέφαλοι. Και συνεχίζουμε. Ο εντοπισμός καρχαρία πιστεύεται ότι είναι ο πρώτος μέχρι στιγμής για φέτος κοντά στην ακτή Κώστα. Είναι ο πρώτος τελικά. Οι ακτιοφυλακές ύψωσαν την κόκκινη σημαία και κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αφού είδαν το πτερύγιο του μπλε καρχαρία. Δεν είναι μπλε καρχαρίας. Μπορεί να μην είναι επίθεση, αλλά ένας μεγάλος καρχαρίας τόσο κοντά στην ακτή πάντα ενέχει κινδύνους ατυχήματος. Από την άλλη, σε εμφάνιση γαλάζιου καρχαρία στην Γλυφάδα, στα 200 μέτρα από τους κολυμβητές, το λιμονικό είπε δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, αφήστε τον, θα φύγει. Πήρατε μήπως λιμένα αρχείο? Πήρα, ναι. Τι σας είπανε? Δεν μπορώ να κάνω, μου λέει κάτι.
Έτσι σας είπα, ναι. Τόσο απροκάλυπτη διαστρέβλωση ενός συμβάντος, νόμιζα ότι εκτός από αντιδιοτολογική στους χώρους της δημοσιογραφίας είναι και παράνομη. Δίνουν ότι δεν έχουν ξαναγραφεί τέτοιες μπούρδες, αλλά κάποτε υπήρχε μόνο μία φωτογραφία. Έκοβες ένα καλό καρέ, έγραφες την μπούρδα σου και τέλος. Σε πίστευαν. Τώρα βλέπουμε το βίντεο και βλέπουμε πως το έρμο το μεγάλο το ψάρι απλά κυνηγάει ένα μικρότερο, όπως κάνουν όλα τα ψάρια. Μαντέψτε, φυσικά η είδηση έχει γίνει copy-paste από σχεδόν όλες τις ιστοσελίδες. Στη ζούγκλα για παράδειγμα έχουν αλλάξει τον τίτλο γράφοντας «Τρέχουν ουρλιάζοντας οι λιόμενοι», ενώ αμέσως πιο κάτω γράφουν «Δείτε το σοκαριστικό βίντεο». Ποιος σοκαρίστηκε και γιατί, ενώ μεταγράφει το τρομακτικό περιστατικό. Τρομακτικό ήταν μόνο για το ψαράκι που το κυνηγούσε ο καρχαρίας μας τώρα, για κανέναν άλλον. Φυσικά επειδή ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος και το ζούγκλα έχει ανοιχτά τα σχόλια, μπήκαν 2-3 χρήστες και έγραψαν τη γνώμη τους, όπως ακριβώς αξίζει για τέτοια κατάπτυστα άρθρα. Σας έχω κρατημένο το καλύτερο για το τέλος βέβαια. Παραπληροφόρηση. Δεν νιώθετε σαν να λείπει κάτι ή μάλλον κάποιος από όλο αυτό. Σαν κάποιος να διαβάζει αυτό το άρθρο σε μια γωνίτσα κρυμμένος και να γελάει ύπουλα έτσι. Σαν να λέει, κάντε πίσω ρε, να σας δείξω πως γίνεται. Ναι, εδώ αναλαμβάνει το Pro News φίλε μου. Και επειδή για το Pro News ένα απλό άρθρο παραπληροφόρησης είναι απλά λίγο και οι τίτλοι που είδαμε παραπάνω είναι κάτι λιγότερο από παιδική, πάρτο. Ισπανία. Καρχαρία σορμάει σε τουρίστες. Κραυγές από τους λιόμενους. Πόμερε Pro News, δείξε στα γατάκια πως γίνεται. Πήρε την τιτλάρα, πάρε και σοκαριστικά πλάνα από τη στιγμή που καρχαρία φτάνει μέχρι τα ριχά και ορμά σε τουρίστες. Πανδεσία φίλε μου. Μα. Από εκεί και μετά βέβαια copy paste, αλλά και πάλι έβαλε τα γυαλιά στους άλλους. Δεν πειράζει, είναι και η ζέστη, σε καταλαβαίνω Pro News. Πάμε στα συμπεράσματα και την πραγματικότητα τώρα. Ένας σφυροκέφαλος καρχαρίας κυνήγησε μέχρι τα ριχά κάποιο ψάρι. Δεν ξέρουμε αν το έπιασε, αμέσως μετά επέστρεψε στα ανοιχτά, τέλος. Ούτε επιθέσεις, ούτε σοκαριστικά βίντεο, ούτε αυξανόμενος αριθμός επιθέσεων στην Ισπανία. Άιντε και καλό καλοκαίρι. Αυτό ήταν το βίντεο. Βοηθήστε μας να μεγαλώσουμε το κανάλι μας κάνοντας like και subscribe. Επειδή πολύ απλά είναι κρίμα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που βρέχεται από παντού από θάλασσα να μην γνωρίζουμε για αυτά τα υπέροχα ψάρια, τους καρχαρίες. Στα social θα μας βρείτε εδώ, τα λέμε στο επόμενο.